Το πρώτο που θέλουμε μέσα από την καρδιά μου να υπογραμμίσω είναι ότι το όνομα Μουράτ είναι τιμή που κάναμε σήμερα το μνημόσυνό του, διότι φέρνει τις ρίζες του και γεννήθηκε εκεί που η καρδιά της Ρωμιοσύνης χτύπησε, χτυπάει και θα χτυπάει δυνατά στον Πόντο. Πόντος, Καπαδοκία, η πόλη η μεγάλη και τρανή και τρισδοξασμένη, είναι εκείνα τα μέρη που η Ορθοδοξία μας χτύπησε δυνατά και έφτιαξε πατέρες σπουδαίους. Απλούς, άλλους επώνυμους και άλλους ανώνυμους. Όταν άκουσα την ιστορία, ζήτησα να κάνω το μνημόσυνο εδώ του παππού. Το δεύτερο, ότι για να το ξέρετε, σήμερα φεύγω για να πάω στην Κρήτη για ομιλίες. Μου λέει ο Δεσπότης, τόσο τρελός είσαι με αυτήν τη ζέστη, τριγυρνάς. Δεν τριγυρνάω, με ζητάνε και δεν μπορώ να πω όχι. Το τρίτο, ότι έρχεται το πανηγυράκι της άλλης εκκλησίας και επειδή το καθιερώσαμε να κερνάμε καλά στα πανηγύρια και του Αγίου Χαραλάμπους εδώ κεράσαμε και μας έκανε και καλό καιρό και ήταν μέσα στην καρδιά του χειμώνα. Κεράσαμε τα σουβλάκια και τα κρασιά και φάγαμε και ήπιαμε όλοι μαζί. Έτσι θα κάνουμε και εκεί. Βέβαια τώρα είναι νηστεία της Παναγίας και αυτό που επιτρέπεται στη μεταμόρφωση ανήμερα είναι το ψάρι. Οπότε εμείς θα έχουμε άφθονα ψάρια και θα σας τα χαρίσουμε. Όσα μπορέσετε να φάτε, χαλάλι σας. Δωρεάν, δεν θέλουμε λεφτά. Με λεφτά να πάτε αλλού. Τώρα για εξομολόγηση. Είμαι τις Κυριακές μετά τις λειτουργίες για κάτι σύντομο. Και κανονικά όλες οι μέρες της, από τις παρακλήσεις μετά θα κάθομαι για εξομολόγηση. Και τη βδομάδα που θα πέσει εδώ, όλοι, και τη βδομάδα που θα πέσει στο άλλο το χωριό. Τώρα, τι να πω για το σημερινό Ευαγγέλιο. Έτσι ήταν, μωρέ, οι άνθρωποι, πάντα φαίνεται. Εκεί που ο Χριστός έκανε τα θαύματα και ανέπαυε τους ανθρώπους, κάνει τους δυο τυφλούς, τους κάνει καλά. Και τι τους λέει πρώτα, κάνει τους τυφλούς, λέει, καλά. Και μετά τον άλλον, τον κοφό που ήταν και δαιμονισμένος και άλλος δεν μιλούσε, δεν άκουγε και ήταν και δαιμονισμένος και έκανε όλα τα τρελά. Και πρώτα πηγαίνουν οι τυφλοί. Τους ακουμπάει τα μάτια και τι τους λέει, πιστεύετε ότι μπορώ να σας κάνω καλά? Το πίστευαν όμως. Και λέει, κατά την πίστη ημών να γίνει. Αφού έχετε τόση πίστη, θα γίνει το θαύμα. Και μετά βρίσκει εκεί που πήγε στο σπίτι, τον κοφό και δαιμονισμένο. Και του βγάζει τα δαιμόνια και αμέσως λέει και άκουσε και μίλησε. Και τι κάναν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι? Εδώ αυτό εμένα μου τρύπησε την καρδούλα όταν το διάβαζα χτες. Εν το άρχοντι των δαιμονίων, λέει, βγάζει τα δαιμόνια. Αντί να δοξάσουν το Θεό που είδαν τον ταλέπορο τον άνθρωπο να γίνεται καλά, αυτοί το χαβάτουσε εκεί. Πώς θα πολεμήσουν τον Χριστό? Πώς θα αμφισβητήσουν τον Χριστό? Με τον άρχοντα, λέει, των δαιμονίων, δηλαδή τον αρχιδιάβολο, τους κάνει
καλά από τα δαιμόνια. Εκεί αυτό βλέπανε. Για λίγο να βάλουμε και τον εαυτό μας μπροστά σε έναν καθρέφτη. Μήπως έτσι σκεφτόμαστε κι εμείς πολλές φορές για όλα αυτά που βλέπουμε στους συνανθρώπους μας και αντί να χαιρόμαστε που έχουν τα αγαθά και αντί να χαιρόμαστε που έχουν ευλογίες και αντί να χαιρόμαστε που τους κάνει καλά και τους βοηθάει ο Θεός, βάζουμε τον εγωισμό μας και γεμίζουμε ζήλια και κακία. Και βγάζουμε ατελείωτη ζήλια και απέραντη κακία. Γιατί, παπά μου, αυτοί να έχουν τα αγαθά και να μην τα έχω εγώ. Τα ακούω και τρομάζω. Λέω, τι σκέψεις, τι λογισμοί. Πόσο βασανίζονται οι ψυχές των ανθρώπων όταν σκέφτονται και όταν σκεφτόμαστε έτσι. Γιατί, παπά μου, να τα έχουν αυτοί τα καλά και να μην τα έχουμε εμείς. Αν ήταν δυνατόν να μας πει ο Θεός μοίρασε όλα τα αγαθά της γης, τα έχεις όλα στα χέρια σου, μοίρασέ τα. Εμείς θα λέγαμε ένα σε μένα, δύο σε μένα, τρία σε μένα, τέσσερα σε μένα, πέντε σε μένα, δέκα σε μένα, χίλια σε μένα, πέντε χιλιάδες σε μένα. Α, μετά θα δίναμε και πέντε σε αυτούς που αγαπάμε το σώμα μας, τους δικούς μας. Στους άλλους δεν δίναμε τίποτα. Τώρα θα δίναμε και στο σώμα, μπορεί να μην δίναμε και στο σώμα δηλαδή. Εκεί θα είχε πλάκα. Ο αγαθός ο άνθρωπος όμως με την αγαθή τη σκέψη βγαίνει λέει από το ναό ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς μαζί με τον ψάλτη του. Ψάλτες είχε τον Παπαδιαμάντη και τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη. Ψαλτάδες μεγάλοι και διαβασμένοι και μορφωμένοι. Και κάνει τη βόλτα εκεί στο ναό. Στον Αγιάννη. Τον περιμένει αμέσως στην έξοδο ένας ζητιάνος. Βγάζει, του δίνει, καλό κομπόδεμα ο Άγιος. Πάει ο ζητιάνος, ήξερε ότι είναι αγαθός, πάει, αλλάζει μπλούζα και καπελάκι και στη γωνία ο πίσω τον ξαναπαριμένει. Του ξαναδίνει. Και δεν λέει τίποτα. Ξαναλάζει μπλούζα ο Ζητιάνος και όταν μπήκε πάλι μέσα στον ναό, αφού έκανε βόλτα, τι έκατσε εκεί και στα παγκάκια που έχει ωραία δέντρα εκεί τα πεύκα και του ξαναδίνει και του λέει ο Παπαδιαμάντης, το κατάλαβες ρε γέροντα ότι μας δουλεύω, ο ίδιος ήτανε. Και τι είπε ο Άγιος, γι' αυτό είναι Άγιος, γιατί είπε αυτό. Φαίνεται ο καημένος είχε τρεις ανάγκες, γι' αυτό ζήτησε τρεις φορές βοήθεια. Εμείς θα φτύναμε, θα σφαλιαρίζαμε, θα σμπρώχναμε, θα του ζητούσαμε και τα λεφτά πίσω. Τρεις ανάγκες είχε φαίνεται λέει και τρεις φορές ζήτησε. Να είναι ευλογημένος. Και πολλές φορές, λέει, τόσο θάρρος τον είχαν οι φτωχοί και οι πονηροί που βάζαν τα χέρια στις τσέπες και του περνάνε λεφτά. Και αυτός ευλογούσε μετά που τον έβλεπε να βγάζει τα λεφτά, να είσαι ευλογημένος. Και να σας πω και ένα άλλο γεγονός, πώς έρχεται ο καλός ο λογισμός και όχι ο κακός. Ήταν σε ένα χωριουδάκι, καλή ώρα εδώ. Από πάνω, όπως είναι εδώ που έχουμε πάνω τον Άγιο Χαράλαμπο το εκκλησάκι, είχε ένα ασκητήριο. Ζούσε ένας ασκητής, έμπαινε, έβγαινε κόσμος, έπεσε στην αμαρτία με μία του χωριού της περιοχής.
οι θεούσες φωτιά. Να φύγει, να φύγει, να φύγει, να φύγει, να φύγει, να φύγει. Ο τέτοιος ο Πάντιος, ο τέτοιος ο Πάντιος. Το λένε στον Δεσπότη, λέει ο Δεσπότης, ναι. Θα έρθω εγώ, λέει, να τον δω και θα τα πούμε. Πάει ο Δεσπότης σε ένα σπίτι, του λένε, Δεσπότη, κρύψου, κρύψου, κρύψου. Κρύφτηκε ο Δεσπότης. Μόλις, λέει, δείτε τη γυναίκα να ανεβαίνει προς το φουνό, πέστε μου να πάμε να τον πιάσουμε. Φανταστείτε τώρα που κοιτάγαν όλες. Μη χάσουν. Τις αμαρτίες των άλλων τις κοιτάμε όλοι. Τις δικές μας δεν κοιτάμε. Ανεβαίνει, Δεσπότη. Ανεβαίνει. Εντάξει, λέει, αφήστε τη λίγο να πάει, φτάσει πάνω. Πηγαίνουν λοιπόν, στον δρόμο ο Δεσπότης φώναζε. Ερχόμαστε, ερχόμαστε, ερχόμαστε. Στρε, Δεσπότη, μη μιλάς. Πέρ χαμπάρι ο ασκητάκος ο καημένος. Τώρα, λέει, πού να κρυφτώ, πού να κρυφτώ και πού να την κρύψω. Μπαίνοντας στην είσοδο, τώρα ένα ασκητήριο τι να έχει, πέντε πράγματα είχε. Πού να την κρύψει. Είχε ένα πιθάρι όμως μεγάλο μπαίνοντας, αυτό που βάζανε τα λάδια. Μπες μέσα, της λέει, και βάζει το καπάκι από πάνω. Άγιος άνθρωπος ο Δεσπότης. Μπαίνει μέσα, κάθεται στο πιθάρι, στο καπάκι. Ψάξτε, λέει, γύρω-γύρω. Ψάχνουν, λύσαξαν. Λύσαξαν οι θεούσες, λύσαξαν. Πού είναι? Ζητήστε συγγνώμη από τον ασκητή και πάτε στο καλό. Και ανοίγει το καπάκι και τους λέει, παιδάκια μου καλά, ζητήστε συγχώρεση από το Θεό και να μην το ξανακάνετε. Και δεν το ξανάκαναν και ζήτησαν συγχώρεση από το Θεό και αγίασαν και οι δυο. Ποια ήταν η έννοια του Δεσπότη? Να κόψει κεφάλια? Όχι. Να δείξει την αγάπη του και να οδηγήσει στη μετάνοια. Και όταν, λέει, είδε κάποιους να αμαρτάνουν, ο Μέγας Κωνσταντίνος, που είχε την εξουσία να κόβει κεφάλια όποτε ήθελε, αυτοκράτορας Μέγας ήταν, έβγαλε, λέει, το χιτώνα του και του σκέπασε. Έτσι κάνουν οι Άγιοι, γι' αυτό και είναι Άγιοι, έχουν αγάπη, έχουν ταπείνωση. Όταν μιλούσαμε για αμαρτίες στο Γέροντα Παΐσιο, «Ου, παιδιά μου, να σας πω εγώ τις δικές μου αμαρτίες». Και κατευθείαν έφτιαχνε τον εαυτό του σαν να είναι ο τελευταίος. Μα και ο Απόστολος Παύλος, ο πιο σπουδαίος Απόστολος, τι λέει πολλές φορές στις επιστολές του? «Εγώ ημί, εγώ είμαι ο έσχατος των ανθρώπων, ο τελευταίος από τους ανθρώπους». Έτσι σκέφτεται ο ταπεινός. Έτσι σκέφτεται αυτός που ξέρει ποιον Θεό έχει απέναντι και εφαρμόζει τη φράση «μη κρίνετε ή να μη κριθείτε», ενώ μέτρο κρίνετε. Με όποιο μέτρο, λέει, κρίνετε τους ανθρώπους, με αυτό το μέτρο θα σας κρίνει και ο Θεός. Κρίνουμε αυστηρά, πόσα θα μας πει, και έχει για τον καθένα μας. Γι' αυτό αγάπη και ταπείνωση. Ταπείνωση και αγάπη.
αυτός που κάνει, λέει, αγώνα πνευματικό, αυτός που πορεύεται το δρόμο της αγιότητας, δηλαδή, τον εαυτό του βλέπει τελευταίο από τους ανθρώπους. Έλεγε ο ασκητής εκεί, ο μαθητής του Αγίου Αντωνίου, «Δεν λυπάμαι, Θεέ μου, που θα πάω στην κόλαση. Δέστε σκέψη ενός ταπεινού ασκητή. Δεν λυπάμαι που θα πάω στην κόλαση, για εκεί είμαι. Ένα λυπάμαι, Θεέ μου, ότι θα είμαι μόνος μου στην κόλαση». Θα είμαι μόνος μου στην κόλαση. Γιατί όλοι οι άλλοι, Θεέ μου, πάνω στη γη κάτι καλό έχουνε κάνει. Ο μόνος που δεν έκανα κανένα καλό είμαι εγώ. Το φτιάχνεις το μυαλό έτσι και αγιάζεται. Και αγιάζεται. Και το φτιάχνεις αλλιώς. Πω, πω, τι κατάρα απλώς ο διάβολος να νομίζουν μερικοί σήμερα ότι αυτή είναι πάνω από όλους. Διαβάζεις κάτι πράγματα στο ίντερνετ, βρίζουν τον Πατριάρχη, τους Αρχιεπισκόπους, τους άλλους Πατριάρχες, τους άλλους Επισκόπους, τους Παπάδες, τους Διάκους, τους Καλογέρους, τους Ψαλτάδες. Δεν τα λέτε καλά, λέει, δεν τα λέτε ορθόδοξα, δεν ξέρω τι γίνεται. Και ότι μόνον αυτοί έχουν, λέει, την ορθοδοξία. Τι λέτε, μωρέ? Χάνει ποτέ η Εκκλησία μας την ορθοδοξία? Και τη βρήκαν, πού στο δρόμο τη βρήκαν την ορθοδοξία? Η ορθοδοξία είναι εδώ. Από εδώ πηγάζουν τα ποτάμια της ορθοδοξίας μας. Μέσα από τους ναούς, από τα μυστήρια, από τη σύνοδο, από τους αρχιερείς, τους πατριάρχες, τους επισκόπους και το λαό μαζί. Όπως μαζί είναι όλοι στον ουρανό, μαζί είμαστε και στη γη. Τελεία και παύλα. Τώρα σιγά σιγά, λέει, φτιάχνουν και οργανώνονται, ήρθαν και σε μένα. Να σε βάλουμε, λέει, οπλαρχηγό, να πολεμήσεις. Λέω, ού, για πόλεμο, λέω, εμείς και θύρα τέσσερα είμαστε, δεν είμαστε Παναγιώτη, έτοιμοι. Λέω, ποιον θα πολεμήσουμε? Και τι μου είπαν κατευθείαν? Τους πατριάρχες και τους αρχιεπισκόπους. Ποιους, λέω, τους δικούς μας? Αλλά δεν είναι δικοί μας αυτοί. Λέω, δικοί σας ποιοι είναι? Ο διάολος. Μην τα μπερδεύετε, μην μπερδεύεστε, έι. Μετά ο διάολος χορεύει στις ψυχές, στις καρδιές, στα μυαλά, στο ίντερνετ, στην κοινωνία. Και μου λέει μία, και τελειώνω, αυτό με τρέλανε, δεν κοιμάμαι όταν το θυμάμαι αυτό που μου είπε, ένα υπέροχο κοριτσάκι. Πόσο, αφού μου είπε τέτοια, για όλα τα λάθη που κάνουμε, λέω, πόσο καιρό είσαι να πας σε εκκλησία? 6 χρόνια. Να μεταλάβεις τόσα. Να εξομολογηθείς τόσα. Να κάνεις ένα σπυρί ελεημοσύνη άλλα τόσα. Και τότε λέω, τι καλό κάνεις για να είσαι κοντά στο Θεό. Αγωνίζομαι εναντίον της Εκκλησίας. Κανονίστε. Σταματήστε να διαβάζετε συνέχεια ίντερνετ, να βρούμε το Θεό, λέει, στο ίντερνετ. Καλά. Χορεύω διάολος εκεί μέσα. Όλο τις χορούς. Συγχωρέστε με που σας τα λέω. Δεν θέλω να βασανίζετε το μυαλό σας. Ταπεινώστε την ψυχή και την καρδιά. Σκύψτε μπροστά στον Παπά
Και στο κάτω-κάτω εγώ σας λέω κάτι. Σας εξορκίζω να το κάνετε. Κρατήστε το στο μυαλό σας. Όταν θα πάτε εκεί, να του πείτε, Θεέ μου, εγώ έκανα υπακούει στον Παπαχρίστο. Πάρ' τον και δείρ' τον. Να τις φάω εγώ. Αλλά υπακούει στο διάολο να μην κάνετε. Γιατί εκεί σωτηρία δεν έχει. Αν είμαι άξιος, όχι, τελευταίος είμαι. Ντρέπομαι κάθε φορά που σας μιλάω. Ντρέπομαι κάθε φορά που σας εξομολογάω. Αλλά πιστεύω, σας εξομολογάω και σας κοινωνάω και σας μιλάω ορθόδοξα. Με γέροντα από το Άγιον Όρος. Έναν υπέροχο γέροντα. Που κι εγώ κάνω τη δικιά μου υπακοή. Κύριε Δεϊθώμε, ευλογία Κύριο και έλεος έλθε εφημάστη αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.